θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να τραυματίσει σοβαρό ρόλο για να επαναφέρει την Τουρκία στην νομιμότητα, που αυτό θα έχει αντίκτυπο και στο Κυπριακό, αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες για λύση. Ποια πιστεύετε πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, πόσο σκληροί θα πρέπει να είμαστε με τους εταίρους μας στην περίπτωση που συνεχίσουν να χαϊδεύουν την Τουρκία, και ποιες συγκεκριμένες διεξηγήσεις και αξιώσεις θα πρέπει να έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν η Τουρκία συνεχίσει με αυτή την ακραία στάση και πολιτική? Κύριε Αποστόλη, γνωρίζετε κάλλιο νεμό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας νομικός πολιτικός γίγοντας και ένας στρατιωτικός νάνος. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα και συγκεφαλαίνεται το όλο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απ' την άλλη, έχουμε μια Τουρκία απέναντί μας, η οποία ενώ αξιώνει και ζητά από αμνημονεύτων ετών την ένταξη ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να ενταχθεί μόνο στα πλεονεκτήματα και να μας κάνει εμάς δώρο τις υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία και το ίστατο καταφύγιο θα είναι η σκλήρυνση της θέσεώς μας. Και αυτή τη φορά πραγματικά, γιατί δεν είναι πράγματι, το είπε και η κυρία Κωνσταντίνου πριν, δεν είναι μόνο το ζήτημα να ζητά κυρώσεις. Δεν είναι μόνο το ζήτημα. Πράγματι πρέπει να δώσει και κίνητρα. Το αντιλαμβάνομαι και το αντιλαμβανόμαστε όλοι και αυτό. Αλλά προς το παρόν η Τουρκία ζητάει να λαμβάνει μόνο κίνητρα, ζητάει να λαμβάνει μόνο επιχορηγήσεις, ζητάει να λαμβάνει μόνο προνόμια, ζητάει μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' ουσίαν δεν θέλει καμία απολύτως υποχρέωση. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε πρώτου κινδύνου, αφενός με να υπονομεύουμε τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην την έχουμε καν ως παρατηρητή, ενώ πρέπει η λύση να είναι με βάση και το κοινοτικό κεκτημένο. Και άρα λοιπόν, ως αντιλαμβάνεστε ότι ο μοναδικός δρόμος ο οποίος απομένει όσον αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία είναι η σκλήρυνση της τάσης. Ποια είναι αυτή? Το ίστατο καταφύγιο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το κοινοτικό κεκτημένο στις περιπτώσεις αυτές. Η άσκηση του δικαιώματος ανεσυγκυρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έρχονται, ζητάνε 24 δις ευρώ οι Τούρκοι. Τη θάσευση της λαθρομετανάστευσης. Ζητάνε την επικαιροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάνε τη βίζα για τους Τούρκους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία ασχέτως συμμαχιών να υπερασπιστούμε το δίκαιο του αδυνάτου. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την πρόνοια αυτή. Εγώ δεν βλέπω κάποιον άλλο δρόμο προς το παρόν. Από εκεί και πέρα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θελήσει πράγματι να αναλάβει το ρόλο της που είναι ουσιαστικός κατά τη δική μας πλευρά, είναι καλοδεχούμενος. Εμείς δεν είμαστε ούτε ευρωσκεπτικιστές, έχουμε πάυσει να είμαστε πλέον ευρωραματιστές με τον τρόπο που κινούνται, προσπαθούμε να είμαστε ευρωρεαλιστές.